όπως όλοι γνωρίζετε, τον Οκτώβριο του 2016 η Ναυπακτία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διοργανώνας στην πρώτη διεθνή έκθεση για τον ελληνικό εναλλακτικό τουρισμό. Όπως έχουμε μεταφέρει και σε άλλη συνεδρίαση, συμμετείχαν 92 εκθέτες από όλη την Ελλάδα, 32 τουριστικοί πράκτορες από 9 χώρες του εξωτερικού, περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες, 26 ομιλητές στο συνεδριακό κομμάτι, καθώς επίσης και πολλά events και happenings συνετέλεσαν στο να θέσουμε κάποια γερά θεμέλια για την οικοδόμηση μιας δυναμικής και συνάμα ανταγωνιστικής εκθέσεως σε families των αντίστοιχων της Αθήνας και του εξωτερικού. Το όραμά μας είναι χρόνο με το χρόνο τα θεμέλια αυτά ως Δήμος Ναυπακτίας να τα ισχυροποιούμε, ώστε σε βάθος πενταετίας η Ναυπακτία να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό εναλλακτικό τουρισμό διεθνώς. Προς τούτο προτείνω στο Σώμα, το Δήμος Ναυπακτίας, να προχωρήσει στη διοργάνωση της δεύτερης Νόστος Expo από τις 13 ως τις 16 Οκτωβρίου 2017, καθώς θεωρούμε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ως καταλληλότερες για τη διεξαγωγή του. Σας μεταφέρω πως ήδη έχουν έρθει σε επαφή μας διευθυντές του κατατόπους γραφείων του ΕΟΤΑ από το εξωτερικό, που μας ρωτούν για την επανάληψη της οργάνωσης, καθώς επίσης και περσινοί εκθέτες που πίστεψαν στο εγχείρημα αυτό. Βάζουμε σαν στόχο ως Δημοτική Αρχή για τη φετινή χρονιά τον διπλασιασμό του όγκου της εκθέσης σε όλα τα επίπεδα, να διπλασιάσουμε τον αριθμό των τουριστικών πρακτόρων από το εξωτερικό, το συνεδριακό κομμάτι της έκθεσης να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρον τόσο για τους εκθέτες όσο και για το κοινό, εστιάζοντας σε θεματολογία γύρω από τον εναλλακτικό τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη, να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τα events και τα happenings κατά τη διάρκεια των ημέρων της έκθεσης, να επενδύσουμε περισσότερο στο γαστρονομικό κομμάτι, που όπως μας έχουν μεταφέρει και από το εξωτερικό, οι τουριστικοί πράκτορες στρέφονται πλέον σε μεγάλο βαθμό στο γαστρονομικό τουρισμό, να παρουσιάσουμε το δικό μας προϊόν, το προϊόν δηλαδή της Ναυπακτίας, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και παρουσιάζοντας στους εκατοντάδες επισκέπτες μας τις δυνατότητες των πολλαπλών επιλογών που μπορούν να έχουν στον τόπο μας. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε από την αρχή, είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό το εγχείρημα της συγκεκριμένης έκθεσης. Θα πρέπει, για να προχωρήσει αυτή η έκθεση, δεν είναι εύκολο ως εγχείρημα, και δεν νομίζω ότι το να έρχονται μόνο δήμοι ή περιφέρειες είναι το ζητούμενο και ο στόχος που πρέπει να έχει αυτή η διοργάνωση. Αυτή η διοργάνωση πρέπει να απευθύνεται σε επαγγελματίες, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε το αποτέλεσμα που συνάδει. Το καλή συμμετοχή των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά αυτό δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θα έχει μετά το αντίκτυπο στον οικονομικό τομέα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή ο κύριος Σύψας Νυφάλιος παραδέχεται ότι έγιναν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή πράγματα στα θέματα του τουρισμού, και τουριστικοί πράκτορες είχαν έρθει και είχαμε και πολύ στενή συνεργασία. Λυπάμαι που ακούω ότι την ημερομηνία για την συγκεκριμένη διοργάνωση την αποφάσισε μόνο η Εκτελεστική Επιτροπή. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού και ήδη να δούλευε για αυτό το θέμα, να γνωμοδοτούσε. Γιατί επαναλαμβάνω ότι στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωπος από τους καφέ εστιάτορες, εκπρόσωπος από τους ξενοδόχους, τουριστικός πράκτορας, εκπρόσωπος από την κοινωνική συνεταιριστική Ναυπάκτου, εκπρόσωπος από την Ετολική. Είναι δηλαδή ένα πολυσύνθετο όργανο που θα μπορούσε να είχε βοηθήσει και να συμβάλει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Δυστυχώς και φέτος ήρθε σε έκτακτη συνεδρίαση στη Δημοτική Κοινότητα την Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι πρέπει για αυτά τα θέματα που ξέρουμε από τον Οκτώβριο ότι θα γίνει, να πηγαίνουμε πάλι σε έκτακτες συνεδριάσεις και να φτάνουμε την τελευταία στιγμή για να πούμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις ανοιχτές διαδικασίες και το διαγωνισμό. Θα πάμε πάλι σε ανάθεση, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Αυτά θέλουν σχεδιασμό, θέλουν στρατηγική. Παίρνουμε την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια και την επομένη ξεκινάμε τη δουλειά. Δυστυχώς, περάσαν 6 μήνες και δεν έχουμε κάνει τα απαιτούμενα. Επειδή, κύριε Σύψα, εντάξει, η προσπάθεια η οποία έγινε πέρυσι νομίζω ήταν σημαντική. Εμείς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο βαθμό που είχαμε τη δυνατότητα την αγκαλιάσαμε.
και φέτος θα πράξουμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα τα διαδικαστικά νομίζω έχουν δευτερεύοντα ρόλο. Ο πρώτος ρόλος πρέπει να είναι η έκθεση φέτος να είναι καλύτερη από την περσινή, διότι η Ναύαος πρέπει κάθε χρόνο να αποκτά εξωστρέφεια και να πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά. Κύριε Κανέλο, μιλάμε εδώ, έχουμε συμβούλιο, παιδιά. Εντάξει. Είναι τώρα και χαλαρό το σύστημα. Ήθελα λοιπόν να πω στην πρόταση την οποία έχετε κάνει, η οποία βέβαια έχει δίκιο, κυρία Τζαμπάρα, είναι ανυπόγραφη, θα μπορούσε να είναι υπογεγραμμένη. Εγώ θα έλεγα τώρα να προσθέσουμε και, ή μάλλον να συμπληρώσουμε στην επιτροπή που έβαλες και που είπες ότι μπορεί να γίνει, να υπάρχει ενός τύπου οργανωτική επιτροπή από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων. Ναι, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Και για το κύρος της διαδικασίας και για διαφάνεια, αλλά κυρίως για να αποκτήσει την έγκλη σε επίπεδο τουλάχιστον κοινωνίας, ότι όλοι μαζί είμαστε στο πλευρό αυτής της διαδικασίας και δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσχερο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα έρθει αύριο στην ίδια θέση του Δημάρχου ή της Δημοτικής Αρχής και θα θέλει να καταργήσει ένα γεγονός έτσι, το οποίο πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνει καλύτερα. Άρα λοιπόν είμαστε σύμφωνοι στο πλαίσιο. Ήθελα αυτό, κύριε Σύψα, να το δείτε και εσείς, να το εισηγηθείτε και να το προσθέσετε. Πάντα καλό προαίρετα το λέω. Και επίσης όσον αφορά, επειδή έγινε και ένα θέμα με τις τέντες και με όλα αυτά και νομίζω ήταν ζήτημα για την κοινωνία και απασχόληση στην κοινωνία, νομίζω ότι φέτος με αυτόν τον τρόπο που σας προτείνω μπορούμε να αποφύγουμε και παρεξηγήσεις και κακοτοπιές και η διοργάνωση να μπορέσει να γίνει όπως πρέπει. Τώρα όσον αφορά τις ημερομηνίες, επειδή εντάξει είναι κυρίως ευθύνη της Δημοτικής Αρχής η ημερομηνία, να είμαστε ειλικρινείς, και επίσης αν είναι να εξοικονομήσουμε το στήσιμο δύο φορών τέντων, θα είναι καλύτερα, έτσι. Εξοικονόμηση είναι. Αρκεί να τις πληρώσουμε δύο φορές, έτσι. Να τις πληρώσουμε μία. Αν λοιπόν γίνει αυτό σε συνέχεια και σε συμφωνία, νομίζω ότι όλοι έχουν όφελος από αυτή τη διαδικασία. Τέλος, να κλείσω. Από την πρώτη χρονιά σας είχα πει ότι υπάρχει και δυνατότητα, και έπρεπε να το έχουμε δει, κάποια στιγμή στο χώρο εκείνο που μας ανήκει, γιατί δεν μας ανήκει το χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου τα προηγούμενα χρόνια και κάναμε αγώνες μεγάλους για να μπορέσουμε να στήσουμε ακόμη και μια κατάσταση. Ακόμα και τα έργα όλα που γίνανε σε χώρο του Λιμενικού Ταμείου παίρναμε άδεια τότε από το Ομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο. Σίγουρα οι ταχύτητες θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο. Ευελπιστούμε ότι οι ταχύτητες θα ανεβούν. Στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να γίνει και μια μόνιμη εγκατάσταση. Το έχουμε προτείνει, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Προκειμένου να έχει πραγματικό έναν εκθεσιακό χώρο και να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να πληρώνουμε υψηλά ποσά για στήσιμο τεντών, αλλά να έχουμε έναν χώρο και υγειονομικά ελεγμένο και με τις προδιαγραφές που πρέπει και με τις αποκετεύσεις και με τις βιολογικές τουαλέτες και όλα αυτά που συνάδουν σε ένα σύγχρονο πια και εξυγχρονισμένο χώρο, προκειμένου να κάνουμε εκθέσεις πέραν αυτών των εκθέσεων και άλλων εκθέσεων, χωρίς να σκεπτόμαστε κάθε φορά στήσιμο, ξεστήσιμο τεντών και μπαίνουν και διαδικασίες διαφάνειας. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής Λουκόπουλου και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όλα τα άλλα. Δεν μπορεί σήμερα να ακούω φράσεις επιτέλους χάθηκε η σοβαρότητα επειδή μια εισήγηση δεν φέρει την υπογραφή στο τέλος. Άμα χάθηκε η σοβαρότητα, πώς διοργανώθηκε η νόστος από αυτή τη Δημοτική Αρχή? Εμένα θα μου επιτρέψετε, θα είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία καμαρώνω επειδή συμμετείχα όλα αυτά τα χρόνια στην Ενωτική Πρωτοβουλία και επειδή συμμετέχω προς το τέλος, και νομίζω ότι θα είναι από τα αστέρια της σημερινής Δημοτικής Αρχής η διοργάνωση της νόστος αυτόν τον καιρό. Μακάρι και οι επόμενοι που θα το παραλάβουν να την προχωρήσουν παραπέρα και να της δώσουν και την έγκλη και τη διάσταση που έχει.